Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα face to face εδώ στο SDNA. Σήμερα θα σας ταξιδέψω μέχρι την Κατερίνη. Θα πάμε σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη για να συναντήσουμε ένα παλικάρι που έχει κάνει φέτος, από πέρσι δηλαδή, έχει κάνει όλη την Ελλάδα να μιλάει για αυτόν. Είναι βασικό στην εθνική ομάδα και σίγουρα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Γιαννούλη που μου δίνει τη χαρά να τον αποδεχτώ, να τον υποδεχτώ στο απόψινο face to face. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Τι κάνεις, παλικάρι, πώς είσαι? Καλά, είμαι καλά. Πώς παλεύεις τώρα με το... αυτές τις μέρες καραντίνας, πώς περνάς, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Όπως όλων των ποδοσφαιριστών, νομίζω, προσπαθώ να διατηρούμε σε ένα καλό επίπεδο με τις προπονήσεις μου. Από εκεί πέρα, εδώ με την οικογένειά μου, τον αδερφό μου. Κάνουμε κάποιες δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, παίζουμε κάποια επιτραπέζια, κάποια βιβλία, κάποιες ταινίες, να περάσει η ώρα. Προπονήσεις κάνετε μαζί με τον αδερφό σου? Έτσι, περισσότερες φορές κάνουμε μαζί, ναι, κάνουμε μαζί. Μπάλα χρησιμοποιείτε καθόλου? Γιατί μου έλεγε πρόσφατα ο Χρήστος Δόνης, που τον είχα στην αντίστοιχη θέση, ότι μπάλα δεν μπορώ, δεν έχω, μόνο τρέξιμο και τη γυμναστική μου. Χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε, δηλαδή όταν πάμε κάποιες φορές σε κάποιο κοντινό γήπεδο για να κάνουμε το πρόγραμμά μας, παίζουμε και λίγο με την μπάλα όσο μπορούμε, αλλά εντάξει, αυτό σίγουρα δεν είναι αρκετό. Θα δυσκολευτούμε όπως όλοι όταν έρθει η στιγμή να επιστρέψουμε στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, οπότε το αποδεχόμαστε. Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό ακριβώς, πόσο δύσκολο είναι για εσάς, για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της δικής σας αξίας, να διατηρηθείτε σε ένα καλό επίπεδο, δεν λέω σε ένα τέλειο επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο για τη στιγμή που θα έρθει η ώρα να ξαναμπείτε στις κανονικές προπονήσεις? Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να είμαστε μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το βασικό. Και εμείς που πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο και κάνουμε κάποια τρεξίματα, σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι που θα μας κρατήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί πέρα, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε και όταν έρθει η στιγμή να επιστρέψουμε στο γήπεδο, θα δούμε τι έχουμε κάνει. Θέλω να ξεκινήσω να πάω λίγο ανάποδα σήμερα. Συνηθίζω σε αυτή την εκπομπή να ξεκινάω από την αρχή της καριέρας, να πηγαίνω από πίσω, αλλά σήμερα λόγω επικαιρότητας θέλω να το πάω ανάποδα. Χθες, Δημήτρη, οριστικοποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ η ποινή για τον ΠΑΟΚ, η αφαίρεση 7 βαθμών. Και θέλω να μου πεις, όταν το διάβασες, όταν το άκουσες, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που έκανες? Σίγουρα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο όταν παίζεις όλη τη χρονιά για να κερδίσεις τους βαθμούς μέσα στο γήπεδο και ξαφνικά λόγω εξωγωνιστικών θεμάτων και προβλημάτων έρχεται η αφαίρεση βαθμών και μένεις αρκετά πίσω από τη μάχη του πρωταθλήματος. Μόνο δυσαρεστημένος και συναχωρημένος μπορεί να είσαι, αλλά αυτή δεν είμαι εγώ αυτός να κρίνω για το αν ήταν σωστό αυτό που έγινε ή όχι. Σίγουρα με δυσαρεστεί και δεν θα ήθελα να γίνεται αυτό σε καμία ομάδα φυσικά, να κρίνονται πρωταθλήματα ή θέσεις στο βαθμονικό πίνακα για εξωγωνιστικούς λόγους. Πες μου κάτι, πόσο σας έχει επηρεάσει, πόσο σας επηρέασε κατά τη διάρκεια της σεζόν όλη αυτή η υπόθεση? Και ναι, μεν αυτή τη στιγμή με βάση την αφαίρεση των βαθμών είσαστε στο μείον 14 από τον Ολυμπιακό, αλλά αγωνιστικά είσαστε στο μείον 7. Και ήταν μια διαφορά η οποία πολύ διαμορφώθηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν δηλαδή ήρθε στην επιφάνεια αυτή η υπόθεση. Πες μου ειλικρινά, πόσο, αν σας επηρέασε και πόσο, αυτή η ιστορία, πώς τη διαχειριστήκατε μες στα αποδυτήρια? Νομίζω αυτοί που επηρεάζονται τελευταίοι είναι οι παίκτες. Πρώτα επηρεάζεται η διοίκηση, ο κόσμος και μετά έρχεται, φτάνει αυτός ο παίκτες. Μπορώ να πω ότι επηρεαστήκαμε, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα δεν ψάχνουμε δικαιολογία για τις κακές μας εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα. Αλλά επηρεαστήκαμε σε κάποιο βαθμό, ναι. Το συζητάτε καθόλου στα αποδυτήρια, το συζητούσατε? Σίγουρα το συζητάμε, γιατί και οι ξένοι περισσότερο που δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα μας ρωτούσαν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τι συμβαίνει, όντως θα μας αφαιρεθούν βαθμοί, γιατί, πώς, όλα αυτά που είναι λογικό να έχουν απορίες οι άνθρωποι και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε απλά, όσο πιο απλά γίνεται, για το τι συμβαίνει. Αυτή η συζήτηση υπήρχε μέσα στα αποδυτήρια και σίγουρα είχαμε το άγχος αν όντως θα υπάρχει αυτή η αφαίρεση βαθμών. Χθες που βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση, μίλησες με συμπαίκτες σου? Μίλησα με αυτούς που έχω πιο στενή σχέση, με τον Μπέλκα, τον Λιμνιό, τον Λάμπρου. Εντάξει, αυτό που είπα, στεναχωρηθήκαμε. Ελπίζουμε για κάτι καλύτερο για αυτό που θα αποφασίσει να κάνει η διοίκηση, ώστε να μπορέσει να αποφευθεί κάτι τέτοιο, αλλά περιμένουμε και να ξεκινήσουν οι αγώνες, να μπούμε να παίξουμε και μετά να κρυθεί όλο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν εκτιμάς ότι πλέον είσαστε στο μείον 14 από τον Ολυμπιακό και μόλις το σύν 1 από την ΑΕΚ, αυτή η ιστορία θα σας επηρεάσει στα play-off? Είναι κάτι που πιστεύεις ότι θα κουβαλήσετε και μέσα στο γήπεδο?
Εντάξει, σίγουρα όταν εκεί που κυνηγάς το πρωτάθλημα ξαφνικά βρίσκεσαι να ανησυχείς και να κινδυνεύεις να χάσεις και δεύτερη θέση, σίγουρα σε επηρεάζει. Εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να παίξουμε, αν και όταν έρθει η στιγμή να παίξουμε φυσικά, θα είμαστε αυτοί που πρέπει, θα κάνουμε όσα ξέρουμε στο γήπεδο, ώστε αν ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε δεύτερη θέση, να κάνουμε αυτό. Αν ο στόχος μας είναι να κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε εκείνο. Πιστεύω έτσι θα ανταποκριθούμε όλοι οι παίκτες σε όλο αυτό που γίνεται. Ξέρεις, ρωτάω γιατί είναι διαφορετικά στην ψυχολογία κάθε ποδοσφαιριστή να διεκδικεί το πρωτάθλημα και εύνης να αισθάνεται ότι αυτό έχει χαθεί οριστικά πλέον με το μείον 14 και να είναι αναγκασμένος να προσγειωθεί στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Αυτή η προσγείωση πόσο εύκολη είναι ή δύσκολη? Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε όλοι επαγγελματίες και δεν είναι δεύτερη θέση κάτι που δεν το θέλουμε. Θέλουμε να κυνηγήσουμε πάλι την έξοδο μας στο Champions League. Νομίζω ότι ίσως να μην είναι τόσο ισχυρό το κίνητρο, αλλά είναι εξίσου ισχυρό κίνητρο η δεύτερη θέση, ώστε να γίνει την ευρωπαϊκή μας πορεία. Θέλω να σε ρωτήσω σε ό,τι αφορά την φετινή διαμάχη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι σε πολλά επίπεδα, δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη εξωγηπεδική, να το πω έτσι. Αυτό επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές? Επηρέασε δηλαδή αυτή η τεράστια διαμάχη, γιατί την είδαμε σε πάρα πολλά επίπεδα, έτσι. Επηρέασε εσάς και τους συναδέλφους σας του Ολυμπιακού όταν μπήκατε στο γήπεδο να παίξετε πρόσφατα που είχατε και αρκετά μεταξύ σας παιχνίδια? Δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη ένταση? Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ τους παίκτες αυτό, όπως είπα και πριν. Οι περισσότεροι παίκτες μέσα στο γήπεδο γνωριζόμαστε και μεταξύ μας. Ειδικά οι Έλληνες μέσω της Εθνικής έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο. Μπαίνουμε να παίξουμε. Σίγουρα η ένταση είναι υψηλή, αν και εφόσον ο ανταγωνιστής σου είναι ο ανταγωνιστής σου μέσα στο γήπεδο για το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτή η ένταση. Δεν νομίζω ότι τα εξωγηπεδικά θα πειράσουν τόσο τους παίκτες, όσο τον κόσμο και τις διοικήσεις. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι μια πολύ όρημη αντιμετώπιση. Την περασμένη εβδομάδα είχα στην ίδια θέση τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Τάσο Μπακασέτα. Μου έλεγε λοιπόν ο Γιώργος για κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί, αν θυμάσαι, πριν το Μουντιάλ του 2014, με αρνητικούς πρωταγωνιστές εκείνων, το Μανιάτη από τον Ολυμπιακό, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Τα θυμάσαι, έτσι. Ναι, η δική σου αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή και πιθανώς και η αντιμετώπιση των παιδιών του Ολυμπιακού είναι πιο όρημη, αφού καταφέρνετε, όπως μου λες, να αφήνετε έξω την δεδομένη σφοδρή αντιπαλότητα ανάμεσα στα δύο κλάδια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Ειδικά μεταξύ Ελλήνων παικτών που αγωνίστηκε στην Εθνική, νομίζω κάτι τέτοιο δεν ωφελεί κανέναν. Σωστά. Λοιπόν, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Βεβαίως. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας, νικητής Champions League, νικητής Europa League, πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Πρώτο σκόρ στη Γερμανία. 5 κερδισμένα πέναλτι, 2 ανατροπές, ημίχρονο τελικό και 3 χατρίκ στην Ιταλία. Τι άλλο υπάρχει? Εδώ τα έχει όλα. Interveten.gr. Επιστρέψαμε στη συζήτησή μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Face to Face, στο SDNA, από την Κατερίνη, τον διεθνή άσο του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρη, περιμένεις με ανυπομονησία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και το κύπελο ή σε φοβίζει να ξαναμπείτε στις αγωνιστικές δραστηριότητες εξαιτίας της πανδημίας? Εγώ προσωπικά ανυπομονώ. Αυτός, έτσι έχω μάθει να ζω, αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου. Θέλω πολύ να ξεκινήσουμε και αύριο που λέω λόγο. Αν γινόταν, θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αν μου έλεγες κάτι άλλο, δεν θα παντρευόταν με την ηλικία σου. 24χρονο παιδί τώρα. Δεμένο πρέπει να σε έχουν για να μένεις μέσα. Ναι, πραγματικά. Σίγουρα θα είμαστε όλοι επηρεασμένοι από όλο αυτό. Αλλά ακριβώς επειδή θα είμαστε όλοι επηρεασμένοι, νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα για κάποια ομάδα. Οπότε ναι, θα ήθελα πολύ να ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή όλες οι συζητήσεις γίνονται επανέναρξη και ολοκλήρωση πρωταθλήματος και κλεισμένων των θυρών. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες αρχίζει και αναπτύσσεται κουβέντα και από το εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, στην προοπτική και στην πιθανότητα να έχουμε και στη νέα σεζόν, στο ξεκίνημά της, παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών, αν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί το φάρμακο, δεν έχει βρεθεί η λύση για την υγεία που προέχει πάνω απ' όλα. Σε ξενερώνει όλο αυτό? Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο. Το να παίζεις χωρίς κόσμο είναι όπως στην προετοιμασία παίζεις κάποια φιλικά παιχνίδια και δεν μπορείς να ζήσεις το παιχνίδι, δεν μπορείς να δώσεις το 110% που θα σε κάνει ο κόσμος να το δώσει, θα σε σμπρώξει στην ουσία, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Δεν έχει να κάνει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλεις τον κόσμο, είτε σε υποστηρίζει είτε όχι. Δεν θα είναι ωραίο, αλλά αν αυτό πρέπει να γίνει για τη διασφάλιση της υγείας, νομίζω ότι θα το κάνουμε.
Έχει αγγίξει καθόλου όλη η συζήτηση που γίνεται, που έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και από μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού, ότι όλη αυτή η ιστορία που έχει και σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες στις εθνικές οικονομίες κάθε χώρας και πολύ περισσότερο στα κλαμπ, σε ανησυχεί ότι θα αγγίξει και εσάς, τους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα? Εντάξει, εφόσον έχει ξεκινήσει από το εξωτερικό και με τόσο μεγάλα κλαμπ, νομίζω ότι δεν θα αργήσει να έρθει και στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια, πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή και για τους παίκτες και για τις ομάδες, διότι δεν είναι να. Εγώ, σαν παίκτη, να πω ότι να μην μειωθούν τα συμβόλαιά μας ή κάτι παρόμοιο και οι ομάδες ας κόψουν το κεφάλι τους που λέει ο λόγος. Δεν είναι έτσι. Νομίζω θα βρεθεί μια χρυσή τομή, να είναι και οι δύο ευχαριστημένοι με κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πώς βλέπεις τους χειρισμούς της κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και τη συμπεριφορά του κόσμου? Νομίζω ότι κινηθήκαμε, όχι νομίζω, έτσι είναι αυτή η πραγματικότητα, κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται ανέλπιστα καλά, αυτό είναι αλήθεια. Το ανέλπιστα κολλάει στην ιδιοσυγκρασία μας. Την οτροπία γενικά τη δική μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν έχουμε παρόμοιες καταστάσεις όπως με την Ιταλία και την Ισπανία που τα πράγματα πραγματικά ξέφυγαν και τώρα έχουν ξεφύγει στην Αμερική, στην Αγγλία, γίνονται τρομερά πράγματα. Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αξίζουμε συγχαρητήρια, όπως και η κυβέρνηση, όπως και εμείς, για αυτό που έχει γίνει. Και ελπίζω να το συνεχίσουμε μέχρι τέλους και να βγούμε όλοι υγιείς και δυνατοί από όλο αυτό. Σίγουρα. Στην Κατερίνη, πώς είστε από κρούσματα? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει ελάχιστα κρούσματα. Και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω, δεν κινείται. Οπότε είμαστε καλά. Το μήνυμα για το Πάσχα το έχουν πάρει όλοι? Ελπίζω. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι, να επιστρέψουμε λοιπόν στον πιτσιρικά που γεννιέται στην Κατερίνη και ξεκινάει στον Βατανιακό. Ναι, ακριβώς. Καταρχάς, γεννιέσαι, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει, σε μια οικογένεια ενός παοκτσί. Ο πατέρας του Νικόλας είναι παοκτσής και φαντάζομαι ότι σου περνάει από πολύ μικρός και σε σένα και στον Κώστα το μικρόβιο. Στον Κώστα όχι τόσο πολύ, σε μένα περισσότερο. Σε μένα περισσότερο? Ναι, σαν μικρότερος τα έπαιρνα πιο εύκολα. Να υποθέσω ότι επηρεάστηκες θετικά για την επαγγελματική σου κατεύθυνση από τον αδερφό σου, που είναι και 8 χρόνια μεγαλύτερος. Σίγουρα. Με έχει βοηθήσει στα μέγιστα. Σε περιπτώσεις που έπρεπε να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα μου, σε περιπτώσεις που... Πες μου μία. Χαρακτηριστική. Όταν πλέον είχα φύγει αδανισμό από τον ΠΑΟΚ για την Ανόρθωση στην Κύπρο και όταν πλέον τελείωνε ο δανεισμός μου, είχα τον Ατρόμητο για νέο δανεισμό. Είχα και κάποιες άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε καθίσαμε κάτω και με τη βοήθειά του και τη βοήθεια του μάνατζερ μας φυσικά, γιατί έχουμε τον ίδιο, καταλήξαμε στο ότι θα ήταν καλύτερο για μένα να πάω στον Ατρόμητο. Και... μια από τις πιο σοβαρές και συνετές αποφάσεις που έχεις πάρει στην καριέρα σου. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ήταν το restart για μένα αυτή η επιλογή. Θέλω να μου εξηγήσεις πώς διαχειρίζεται την κατάσταση ένα νέο παιδί που πηγαίνει ιδανικός από τη μία ομάδα στην άλλη. Εσύ ξεκινάς από το Βατανιακό, πας στον ΠΑΟΚ το 2014 και από εκεί και πέρα ξεκινάει, δεν θα την πω Οδύσσια, ξεκινάει μια περιπλάνηση. Περιπλάνηση που περιλαμβάνει τον Πιερικό, αν ξεχάσω κάτι, διόρθωσέ με, την Πέρια, όπου κάνεις και το πρώτο καλό ξεπέταγμα. Νομίζω ότι ανακηρύχθηκες εκεί ως το πιο ταλαντούχο παιδί, είναι νέο παιδί στο πρωτάθλημα, έτσι? Ναι, έτσι είναι. Πας στην Ανόρθωση και μετά στον Ατρόμητο. Όλο αυτό, υπήρχαν στιγμές που σε έριξε ψυχολογικά, ότι τώρα πάλι δεν με θέλουν, πάλι πρέπει να πάω δανεικός? Σίγουρα, δεν πρέπει ανέστητος για να μην σε επηρεάσει κάτι τέτοιο. Όταν γύριζα από τη Βέρεια και έμεινα 6 μήνες στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι που ξέχασα να πεις, και έπαιξα 2 παιχνίδια κυπέλλου μόνο, και ξαφνικά έπεσε στο τραπέζι ξανά η περίπτωση δανεισμού, γιατί δεν μπορούσα να τα απεξέλθω. Ήταν κάτι που με επηρέασε. Πήγα στην Κύπρο, δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, δεν πήρα αυτά που περίμενα, γιατί ευθυνόμουν εγώ κατά κύριο λόγο. Δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Και ξαφνικά έφτασε αυτό το σημείο για την επιλογή του Ατρομήτου. Κάπου εκεί, μέχρι να έρθει η στιγμή που να υπογράψω τον Ατρόμητο και να ξεκινήσει και να τελειώσει πολύ καλά αυτός ο δανεισμός, είχα επηρεαστεί και μου μοιάζαν βουνό όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνω. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Αλλά όταν ψυχολογικά δεν είσαι καλά και έχεις πέσει λόγω των δανεισμών, λόγω της απόδοσής σου, νομίζω σου φαίνεται όλα βουνό και ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα.
ακούω να διαχειρίζεσαι τα πράγματα με μεγάλη ειλικρίνεια και θέλω να σε ρωτήσω, να μου απαντήσεις, όταν πήγες στον Ατρόμητο, σκέφτηκες ότι εδώ ρε παιδί μου πρέπει να χτίσω την καριέρα μου ή είχες την άκρη του μυαλού στο ΠΑΟΚ? Όχι, όχι. Σκέφτηκα ότι εδώ πρέπει να χτίσω την καριέρα μου, εδώ πρέπει να κάνω αυτά που μπορώ και αν έρθει η στιγμή να είμαι τόσο καλά ώστε να με ξαναζητήσει πίσω ΠΑΟΚ, θα είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά σκεφτόμουν μόνο τον Δημήτρη εκείνη τη στιγμή. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι στον Ατρόμητο που στάθηκαν δίπλα σου και που βοήθησαν να κάνεις αυτό το restart για το οποίο μας μίλησες νωρίτερα? Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα θεωρείς πάντα στην καριέρα σου ότι σε έχουν βοηθήσει, σου έχουν προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα για αυτό το restart? Σίγουρα πρώτα απ' όλα ο κύριος Γιάννης Αγγελόπουλος, ο οποίος με πίστεψε όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Ότι πάρα στον Ατρόμητο. Ναι, ναι, και θέλησε να με πάρει στην ομάδα. Από εκεί πέρα ο κύριος Πανός που δέχτηκε όλο αυτό και πίστεψε και αυτό σε μένα. Και μετά ο κύριος Κάναντι που με βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ να εξελιχθώ και να δώσω αυτά που μπορώ στο γήπεδο. Θέλω να σταθούμε στον Κάναντι γιατί είναι ένας από τους καλύτερους, εκτιμώ, ξένους προπονητές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που είδε πάνω σου και τι ήταν αυτό που βελτίωσε και εκτός από την αυτοπεποίθηση. Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να σε εμπόλιασε και με πολλή αυτοπεποίθηση ο άνθρωπος αυτός. Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που με βοήθησαν πάρα πολύ. Μου έδειξε εμπιστοσύνη. Μου εξήγησε ότι μπορώ να κάνω πράγματα, πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που δίνω μέχρι τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Και το κυριότερο πράγμα που έκανε, που αν και εκείνη τη στιγμή με είχε απογοητεύσει, με είχε νευριάσει να πω, ήταν ότι όταν κάποια στιγμή τα στατιστικά μου, γιατί κρατούσε πάντα στατιστικά, έπεφταν όσον αφορά το ποσοστό επιτυχημένων πασών ή τα κοψίματα ή τις σέντρες μου, με έπαιρνε στο γραφείο. Μου τα ανέλυε και μου βγάζε δίπλα τη σύγκριση ότι πριν τρεις αγωνιστικές ήσουν έτσι. Τώρα γιατί είσαι έτσι? Εκείνη τώρα με νευρίαζε πάρα πολύ γιατί σίγουρα είσαι άνθρωπος, δεν είσαι μηχανή να τα κάνεις όλα πάντα πολύ καλά. Αλλά ήταν αυτό που με ξυπνούσε μέσα μου, με τσίτωνε όπως λέμε και πάντα επανερχόμουν στο σωστό δρόμο. Μιλάμε για τη σεζόν 18-19 όπου ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει και πηγαίνει τρένο και ξαφνικά σε ειδοποιούν εσένα. Τι ήταν, Χριστούγεννα ήτανε? Ήταν νομίζω πριν. Ιανουάριο. Ιανουάριος. Ναι. Σε ειδοποιούν ότι πρέπει να πας να επιστρέψεις Θεσσαλονίκη. Πρώτη αντίδραση. Θετική, γιατί γυρνάω σε μια ομάδα που είναι η αγαπημένη μου και είναι πολύ πιθανό να πάρει το πρωτάθλημα. Ή τώρα που πάω ρε παιδιά πάλι, εδώ είμαι καλά, έχω απογειωθεί, θα ξαναπάω πάλι και θα βλέπω πάγκο. Γιατί υπάρχει ένας τύπος, το λένε Βιερίνια, ο οποίος ξέρεις. Ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα. Ναι. Όταν το άκουσα, σοκαρίστηκα για να πω την αλήθεια, γιατί δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση πιο πριν ώστε να με προετοιμάσουν. Σοκαρίστηκα και άρχισα, όταν τα βάλα κάτω, άρχισα να σκέφτομαι ότι ναι, μεν υπήρχαν τα θετικά, υπήρχαν και τα αρνητικά όμως από όλο αυτό. Όπως είπες, πήγαινα πολύ καλά στον Ατρόμητο, ίσως να έχανα τη ροή μου. Τα πήγαινα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μην έπαιζα. Ήταν κάπως ανάμεσα τα συναισθήματα, αλλά όταν η ομάδα που ανήκει σε καλή πίσω, δεν μπορεί παρά μόνο να πα. Οπότε απέβαλα όλα τα αρνητικά που ίσως είχα στο μυαλό μου. Και πήγα να συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο, γιατί άσχετα που υπήρχε ο Βιερίνια, όπως είπαμε, για να πάρω όσα παιχνίδια μπορώ και να βοηθήσω και εγώ την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα και όταν πήγα, η ομάδα ήταν πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Ήταν και αυτό κάτι που με χαροποίησε, γιατί δεν είναι λίγο να παίρνει ένα πρωτάθλημα, και ειδικά μετά από τόσα χρόνια. Οπότε πήγα με τις καλύτερες σκέψεις, έδιωξα όλη την αρνητική ενέργεια και έτσι έγινε. Ήσουν αποφασισμένος, επιστρέφοντας, να καθίσεις πάγκο. Και αυτή, γιατί θα έβλεπες μπροστά σου τον Αντρέ Βιερίνια, έναν άνθρωπο που είναι πλέον η σημαία του δικεφάλου στη σύγχρονη εποχή του. Σίγουρα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούσαν να αλλιώσουν τα πράγματα. Ήξερα ότι όταν πάω θα πρέπει να μείνω στον πάγκο, να κάνω υπομονή, να μου δώσει τις ευκαιρίες που θα ήθελα ο κ. Λουτσέσκου. Και όπως και δεν έχω παράπονο, ακόμα και πριν τον τραυματισμό του Βιερίνια, έδειχνε ότι ήθελα να με εντάξει στην ομάδα. Σε ομαλά, όπως έπρεπε, γιατί σίγουρα από τον Ατρόμητο στον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Υπάρχει η πίεση που παίζει κάθε εβδομάδα για το πρωτάθλημα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι χειρίστηκε πάρα πολύ καλά την περίπτωση μου ο κ. Λουτσέσκου. Και εντάξει, μετά ήρθε και το δυσάρεστο τραυματισμό του Αντρέ, που αναγκαστικά μετά θα έπρεπε να παίξω και να δώσω τα πάντα για το πρωτάθλημα και για το κύπελο αργότερα. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τι σου τύπος είναι? Είναι πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι με τους παίκτες ήταν απίστευτος.
Δηλαδή θα σου έλεγε όσα πρέπει να ακούσεις, όσα πολλές φορές δεν θες να ακούσεις, θα στα έλεγε και αυτά. Αλλά ποτέ δεν κρατούσε κάποια κακία ή κάποιο, δεν έρθει κάποια εμπάθεια προς κάποιους παίκτες ή το οτιδήποτε. Φερόταν σε όλους το ίδιο, είτε έπαιζες, είτε ήσουν στη 18, είτε εκτός αποστολής, είτε ακόμα και ίσως η διοίκηση ήθελε να σε διώξει, αυτός θα ήταν απέναντί σου όπως πρέπει. Όταν ήρθε ο τραυματισμός του Βιερίνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 μέρες πριν, σαν Απρίλιο. Απρίλιος μήνας ήταν. Ναι, στο παιχνίδι στη Λάρισα. Ναι, στη Λάρισα, ακριβώς. Η δική σου ψυχολογία, ποια ήταν και πώς σε προσέγγισε ο προπονητής. Γιατί εκείνη τη στιγμή καταλάβαινες ότι ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, η ομάδα που έβαινε για το πρωτάθλημα, για τον Double, θα είχε ένα βασικό. Όλο αυτό πώς το δέχτηκες? Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο βάρος που είχα. Γιατί αυτό, όπως είπαμε, ήμουνα στον πάγκο, περίμενα τις ευκαιρίες μου να παίξω κάποια παιχνίδια. Δεν περίμενα ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή που θα είμαι μόνο εγώ και κανένας άλλος, οπότε θα παίζω όπως και να έχει. Με πλησίασαν και ο προπονητής και η βοηθή του με πολλά βίντεο, πολλές έξτρα προπονήσεις να δουλέψω κάποια πράγματα που έπρεπε να μάθω, γιατί λειτουργούσε πολύ διαφορετικά ο ΠΑΟΚ από ό,τι λειτουργούσαμε εμείς στον Ατρόμητο σε βάση τακτικής και όλα αυτά. Και έγινε πολύ σκληρή δουλειά, ταχύρυθμα μαθήματα όπως λέμε, και για να ανταπεξέλθω. Και κυρίως το θέμα ήταν ο τελικός κυπέλου, όπου θα αγωνιζόμουν αργότερα. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Θέλω να σταθούμε στο Βιερίνια. Ο Αντρέι Βιερίνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, είναι πια η σημαία του ΠΑΟΚ, είναι ο αρχηγός σας στα αποδυτήρια. Και θέλω να μου πεις πώς σε υποδέχτηκε και κυρίως πώς σε συμβούλεψε από ένα σημείο και μετά, όταν εσύ γινόσουν, ο βασικός και αυτός ήταν τραυματισμένος. Πραγματικά, επειδή δεν τον γνώριζα πριν γυρίσω στον ΠΑΟΚ προσωπικά, όταν επέστρεψα, δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Δεν ξέρω, άσχετα που είναι τεράστιος παίκτης και σίγουρα η θέση του δεν κινδυνεύει από μένα, ερχόμενος εγώ από δανεισμό από τον Ατρόμητο. Με υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά, πολύ φιλικά, να με πιάσει, να μου μιλήσει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες μέρες που μπήκα στα αποδυτήρια κιόλας, μου είπε: Άντε, πού είσαι και θέλω να παίξω μπροστά, κάπως έτσι. Είναι πολύ, πολύ ωραίος τύπος, πάρα πολύ καλό παιδί. Μετά όταν τραυματίστηκε και μετά σίγουρα μου είπε ότι δεν πρέπει να αγχώνομαι. Με βοήθησε ψυχολογικά και ακόμα και τώρα δηλαδή που παίζουμε και πολλές φορές όταν παίζαμε δηλαδή παίζαμε στην πλευρά είναι να βοηθάει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος πραγματικά. Δημήτρη, πότε αισθάνθηκες βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ? Βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ. Και μην πεις δεν αισθάνομαι ακόμα. Αυτά τα τυπικά και τα κλασικά τα ωραία που λένε παίκτες. Αισθάνθηκα μετά τη... Πάτησες στα πόδια σου. Μετά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά το τέλος σεζόν δηλαδή. Ναι. Δεν αισθάνθηκα. Όχι, και μετά, ακόμα και μετά το τελικό κυπέλλου, δεν αισθάνθηκα βασικός. Γιατί πιο πολύ δεν αισθάνθηκα βασικός επειδή δεν έδινα αυτά που μπορούσα πραγματικά. Είναι αυτό που σου είπα λόγω της πίεσης, λόγω του ότι παίζαμε κάτι διαφορετικό από ό,τι παίζαμε στον Ατρόμητο. Δεν έδινα αυτά που μπορούσα. Αυτά που έχω δώσει φέτος δηλαδή στην ομάδα. Είναι και η περίοδος προσαρμογής σίγουρα. Αλλά όταν ξεκίνησε η χρονιά φέτος με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πάτησα στα πόδια μου, αισθάνθηκα ότι ναι, μπορώ να είμαι βασικός. Θα γυρίσουμε λίγο στο σημείο που πηγαίνεις, φεύγεις από τον Ατρόμητο και πας στον ΠΑΟ. Θέλω να μου πεις πώς το αντιμετώπισε αυτό η οικογένειά σου, ο πατέρας σου καταρχάς. Το σκέφτηκε με το συνέστημα ή το σκέφτηκε για το γιο του που είναι επαγγελματίας? Και τι σας συμβούλευσε και ο αδερφός, ο Κώστας? Χάρηκαν γιατί δεν ήθελα να τους μεταδώσω αυτά που σκεφτόμουν ότι ίσως να γυρίσω και να μην παίξω. Οπότε έδειξα και εγώ και ήμουν χαρούμενος που γυρίζω πίσω. Οπότε εφόσον με ήταν αυτοί εμένα χαρούμενο, τότε ήταν και αυτοί χαρούμενοι. Αυτό θέλουν. Άμα με βλέπουν εμένα στεναχωρημένο, είναι στεναχωρημένοι. Δεν σκέφτονται περαιτέρω. Με τον αδερφό μου μίλησα όταν επέστρεψα. Συζητήσαμε ότι θα πρέπει να κάνω υπομονή, γιατί δεν θα είναι εύκολο να μπω κατευθείαν στην ομάδα. Θα πρέπει να δουλέψω πιο σκληρά από ό,τι δούλευα στον Ατρόμητο, γιατί οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Και ότι εφόσον έγινε αυτή η επιστροφή και η ανανέωση του συμβολέου μου, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο πλέον και ότι θα πρέπει να συνεχίσω σκληρή δουλειά για το επόμενο βήμα, που είναι η καθιέρωση στην ομάδα. Είχες ήδη αρχίσει να πατάς το κουμπί της εκτόξευσης από τον Ατρόμητο. Οπότε νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε υποδέχτηκε πλέον διαφορετικά από το Γιαννούλη που είχε φύγει τις προηγούμενες φορές, έτσι? Ναι, σίγουρα. Άλλες απαιτήσεις. Βέβαια, έτσι είναι. Δεν ένιωθα παίκτης του ΠΑΟΚ που μπορώ να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα όταν ήμουν στην ομάδα πιο πριν. Όταν γύρισα στον Ατρόμητο, επειδή ένιωθα και εγώ ότι μπορώ να βοηθήσω, το βλέπει ο κόσμος αυτό. Είδα και κάποιοι έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια μου στον Ατρόμητο και τις εμφανίσεις μου. Οπότε πίστεψαν σε μένα και ότι θα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα.
Επειδή κανείς μας δεν έχει το χάρισμα να διαβάζει το μέλλον, θέλω να σε ρωτήσω εάν σοκαρίστηκες ή εάν στεναχωρήθηκες με την αποχώρηση του Λουτσέσκου για δύο λόγους. Πρώτον, για τον προπονητή με τον οποίο είχατε κάνει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και δεύτερον, για τον προπονητή, ο οποίος σου είχε δώσει εσένα τις πρώτες ευκαιρίες και το βάπτισμα του πυρός ως βασικό στην ομάδα. Σίγουρα, όταν σε κάνει τέτοια βόμβα, σοκάρεσαι, στεναχωριέσαι φυσικά, γιατί ο προπονητής αυτός έχει πετύχει πολλά με την ομάδα. Και υπάρχει κάτι ότι στην ομάδα και στα αποδυτήρια ότι τι κάνουμε τώρα. Αυτό το συνέστημα επικρατούσε. Όταν τα ακούσατε. Ναι, ναι. Ήταν πολύ απρόσμενο πραγματικά. Σίγουρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κοιτάξαμε την επόμενη μέρα, κοιτάξαμε τον καινούριο προπονητή που ήρθε αργότερα, ώστε να δουλέψουμε πάνω σε κάτι καινούριο, ώστε να βγάλουμε αυτά που μπορούμε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε χρόνο για συναισθηματισμούς ή κάτι τέτοιο. Αυτή η μετάβαση μιας ομάδας η οποία έχει πάρει τον double είναι αίτητη. Έχει κάνει τουλάχιστον 2 χρόνια εξαιρετικά παιχνίδια. Είναι δύσκολη, θα ρω, για να πας σε ένα άλλο μοντέλο παιχνιδιού που ήθελε να φέρει ο Άμπελ Φερέιρα από την αρχή, δεν είναι? Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ένας προπονητής έχει χτίσει την ομάδα, την έχει δουλέψει σχεδόν με τους ίδιους παίκτες 2 χρόνια, με ελάχιστες προσθήκες, και ξαφνικά αλλάζει η κεφαλή της ομάδας που είναι προπονητής, τότε αλλάζουν πάρα πολλά στην ομάδα. Και όπως είδαμε και φέτος και στην αρχή της χρονιάς και σε αναδιαστήματα, ότι δεν είναι εύκολο να παίζεις ένα καινούριο μοντέλο παιχνιδιού για ένα χρόνο συνεχόμενα χωρίς να το έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Σωστό. Και αν πάντως ο Λουτσέσκου μία φορά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου, μέχρι τώρα αυτοί οι μήνες με τον Άμπελ Φερέιρα μπορώ να πω ότι παίζουν 2 φορές σημαντικό ρόλο, γιατί ο Φερέιρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε καθιέρωσε αυτή τη θέση και μέσα από αυτή τη δουλειά είσαι βασικός στην εθνική ομάδα, κάνεις το ένα μετά το άλλο τα άλματά σου. Ναι, ισχύει ότι με τον κύριο Φερέιρα διανύω μια πολύ καλή περίοδο. Έχει έρθει η καθιέρωσή μου στην εθνική ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Έχω καθιερωθεί στην ομάδα και ελπίζω να συνεχίσω έτσι και να κάνω το επόμενο βήμα. Τι διαφορετικό έχει ο Φερέιρα από τον Λουτσέσκο? Πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο. Ο Λουτσέσκο είναι πιο ρεαλιστής. Ναι, αυτό ακριβώς. Η νίκη να πάρουμε. Αυτό ακριβώς. Όχι πως η ομάδα δεν έπαιζε αυτό που ήξερε, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Απλά πολλές φορές πήγαινε και για τη διασφάλιση του αποτελέσματος. Γιατί ήταν ρεαλιστής, ήξερε την πραγματικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, κυνηγούσε το πρωτάθλημα που ήταν ο βασικός στόχος της ομάδας μετά από τόσα χρόνια, που ήταν κάτι μοναδικό. Οπότε ήξερε να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα από ότι λόγω του ήξερε το πρωτάθλημα ο κ. Λουτσέσκου από ότι κάνει ο κ. Φερέιρα. Αλλά νομίζω αυτό ήρθε με την εμπειρία. Ούτε ο κ. Λουτσέσκου όταν πρώτο ήρθε στην ομάδα έδωσε αυτά που μπορούσε κατευθείαν από τους πρώτους μήνες. Οπότε νομίζω χρειάζεται υπομονή και σκληρή δουλειά. Προτού πάμε στον Άμπελ, να συνεχίσουμε για τον Άμπελ Φερέιρα και για τον φετινό ΠΑΟΚ, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι το οποίο είχε το εξής παράδοξο. Χτυπήσατε στα ίσα την πρόκληση κόντρα στον Άγιαξ, στο μεγάλο Άγιαξ, και καταφέρατε να αποκλειστείτε από τη Σλόβαν. Μπορείς λίγο να μου τα παντρέψεις ποδοσφαιρικά αυτά δύο? Δεν παντρεύονται αυτά, δυστυχώς, ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Δείξαμε ένα τέλειο πρόσωπο κοντά στον Άγιαξ, φτάσαμε ένα γκολ μακριά από την πρόκριση. Με δικαιολογημένα παράπονα θα συμπληρώσω εγώ από τη διαιτησία. Ναι, εντάξει, υπάρχει. Ναι. Και μετά έρχεται ξαφνικά ένα προβληματικό για τους ομίλους του Europa League με τη Σλόβαν, που ίσως νομίζω ότι λόγω της πολύ καλής εμφάνισης που κάναμε τον Άγιαξ, νομίζαμε ότι θα περάσουμε πολύ εύκολα. Ανεφαγώνα. Ναι, και ίσως αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μας. Ήρθε η ΙΤΑ στην Σλοβακία. Το τελευταίο λεπτό, μάλιστα. Ναι. Πάμε καλά. Ναι, και μετά ήρθαν στην Τούμπα και ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε πολύ άνετα επίσης. Δεν μας έβαλε μυαλό δηλαδή αυτή η ΙΤΑ. Ξαφνικά δεχτήκαμε κάποια γκολ που εντάξει, νομίζω δεν ξαναμπαίνουν, ειδικά το ένα, τα 35 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, ένα σουτ που δεν ξαναμπαίνει. Και δεν είχαμε στο τέλος την τύχη με το μέρος μας. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκαμε πραγματικά σαν ΠΑΟΚ, κάναμε αυτό που έπρεπε. Δεν είχαμε την τύχη στις λεπτομέρειες να πάρουμε την πρόκριση. Ειδικά εκείνη η φάση με τον Λιμιό που χτυπάει στο πρόσωπο του τερματοφύλακα χωρίς να βλέπει. Θα μπορούσαμε να σχεδόν την πρόκριση και να μιλήσουμε τώρα διαφορετικά. Αλλά σίγουρα αυτό που έγινε με τη Σλόβαν δεν χωράει δικαιολογίες. Ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί χάσαμε την ευρωπαϊκή μας πορεία, που θα έδινε πολλά πράγματα και στην ομάδα και στους παίκτες ατομικά στον καθένα. Δημήτρη, αυτός ο αποκλεισμός στοίχιωσε τη φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ, φετινή σεζόν?
Σίγουρα όταν ξεκινάει έτσι, έτσι χρονιά με ένα τέτοιο αποκλεισμό, σίγουρα δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα πω ότι στοίχιωσε, θα πω ότι απλά ίσως κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουμε κάνει καλύτερα και εμείς οι παίκτες, όχι μόνο ο προπονητής ή κάποιος άλλος. Νομίζω ότι δεν υπήρχε ο ίδιος ζήλος που υπήρχε πέρσι, λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Αλλά δεν πιστεύω ότι, ακόμα και άμα δεν υπάρξει η αφαίρεση των 7 βαθμών, νομίζω ότι δεν έχει κρυθεί κάτι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες. Και νομίζω ότι αν δείξουμε έστω την τελευταία στιγμή το καλό μας πρόσωπο, νομίζω ότι όλα μπορούν να συμβούν. Σκεφτήκατε καθόλου κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, σας πέρασε από το μυαλό, με ειλικρίνεια θέλω να μου πεις, ότι θα ήταν καλύτερα, ρε παιδί μου, να είχαμε μείνει στο περσινό αυτό που ξέραμε? Σκεφτήκατε ότι ενδεχομένως αυτός ο νέος τρόπος παιχνιδιού που προσπάθησε ο προπονητής σας να περάσει μπορεί να μην τέριαζε ή μπορεί να θέλει περισσότερο χρόνο? Σίγουρα όταν αρχίζει κάτι και δεν πάει καλά, στο μυαλό σου έρχονται το παρελθόν που όλα πήγαν καλά, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω έτσι δεν μπορείς να αλλάξεις επίπεδο σαν ομάδα. Χρειάζεται να ρισκάρεις πολλές φορές, να μάθεις κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, ώστε να έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα από την προσπάθεια. Κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το συζητούσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Πέρσι ο ΠΑΟΚ για να δεχτεί γκολ έπρεπε να γίνει αίτηση. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεχόταν γκολ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είχε να κάνει με τι? Είχε να κάνει με το γεγονός ότι κάποια παιδιά στην άμυνα ή συνολικά στην ανασταλτική προσπάθεια δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ή γιατί είχε αλλάξει όλος ο ΠΑΟΚ, όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαιρική? Πάω σε ένα από τα στοιχεία, έτσι. Χαρακτηριστικό όμως, νομίζω. Σίγουρα κάτι πρέπει να φταίει για όλα αυτά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε εγώ. Και ακόμα και όταν πέρασαν οι πρώτες αγωνιστικές του πρωτάθλημα, που αν θυμάσαι καλά, δεχόμασταν γκολ, όπως είπες, με κάθε τρόπο. Κάθε τρόπο. Ναι, κοιτούσαμε τα στατιστικά, δηλαδή, και δεχόμασταν σε 90 λεπτά δύο τελικές, η μία στο στόχο, και δεχόμασταν γκολ επί 4-5 αγωνιστικές όλα αυτά. Καταλαβαίναμε ότι εμείς μπορεί να τα κάνουμε όλα σωστά. Και απλά να μην μας θέλει φέτος. Γιατί πέρσι, όταν η ομάδα κατέκτησε το double, πολλές ομάδες δημιουργούσαν πολλές φάσεις κάποιες φορές, πολλές τελικές, και σχεδόν ποτέ δεν δεχόμασταν γκολ. Ήταν κάπως τα πράγματα κάπως περίεργα. Ενώ τώρα με μία-δύο φάσεις δεχόμασταν γκολ. Ίσως πολλές φορές να είναι και η τύχη που δεν σε θέλει. Σίγουρα δεν μπορούμε να στηριχτούμε ότι ήμασταν άτυχοι φέτος, προς Θεού. Αλλά σίγουρα οφείλονται πολλά σε αυτό, ότι τρώγαμε γκολ, ίσως δεν λειτουργούσαμε καλά γενικά σαν σύνολο. Υπάρχουν πολλά που θα. Πολλές αιτίες. Και έχουμε συζητήσει κιόλας. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τελικό συμπέρασμα. Οπότε επιμένουμε και συνεχίζουμε σε αυτό που μας δείχνει ο προπονητής μας. Το δεύτερο που θέλω να σου πω, είχαμε εμείς ή απ' έξω πάντα, έτσι, την αίσθηση ότι σας κρατούσε πάρα πολλές φορές σε πολλά μάτς αυτό το θέλω της διατήρησης του αίτητου, αλλά όταν αυτό έσπασε στο Κλεάνθης Βικελίδης, τα πράγματα άλλαξαν και ο ΠΑΟΚ βίωσε άσχημες στιγμές, άσχημα μάτς. Ισχύει ότι πολλές φορές σας κρατούσε αυτό το η συντήρηση του αίτητου? Δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί πολλές φορές παίζαμε παιχνίδια και ήμασταν στην ισοπαλία και πάλι βγαίναμε μπροστά για να κυνηγήσουμε τη νίκη. Δεν είχαμε στο μυαλό μας να μην ιτηθούμε. Πιο πολύ είχαμε στο μυαλό μας να κερδίσουμε. Γιατί κυνηγάμε το πρωτάθλημα, γιατί πέρσι πήραμε το double, γιατί θέλουμε να το ξανακάνουμε. Γι' αυτό. Το αίτητο δεν το είχαμε τόσο πολύ στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όταν τελείωνε ο αγώνας, ναι, λέγαμε ότι ένα ακόμα παιχνίδι που δεν ιτηθήκαμε. Αλλά δεν νομίζω ότι μας επηρέαζε τόσο πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φερέιρα είναι ένας άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δείχνει με τη συμπεριφορά του, που θα το πάει μέχρι τέρμα. Δηλαδή θα προσπαθήσει να περάσει και να δώσει το ποδόσφαιρο που εκείνος θέλει στον ΠΑΟΚ, το μοντέλο που εκείνος θέλει. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από αρνητικά αποτελέσματα. Το διαβάζω σωστά αυτό? Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ από αυτούς τους μήνες που συνεργάζομαι με τον κύριο Φερέιρα, νομίζω ότι είναι αυτού του είδους ο άνθρωπος, ότι πιστεύει στο πλάνο που έχει και θα το πάει μέχρι τέλους, θα το δουλέψει, και συνήθως αυτοί είναι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν κιόλας, όταν δεν τα παρατάνε. Γιατί άμα μπορούσε στη μέση της σεζόν, όταν ασκούνταν μεγάλη κριτική στην ομάδα, να το είχε αλλάξει, να πήγαινε στο παλιό σύστημα ή κάτι τέτοιο, οπότε τότε νομίζω δεν θα κέρδιζε και το σεβασμό κανενός. Αυτή είναι την εντύπωση εγώ. Οπότε συνεχίζει στο ίδιο πλάνο και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Και οπότε να υποθέσω συνέχεια αυτή τη απάντηση, ότι είναι σημαντικό για σας, για την ομάδα και για τον ΠΑΟΚ, να παραμείνει ο προπονητής και να δουλέψει μαζί σας και το επόμενο χρονικό διάστημα για να παρουσιάσετε το πρόσωπο που εκείνος θέλει στην επόμενη σεζόν, πιθανώς. Αν το καταλαβαίνω σωστά αυτό που λες.
Σίγουρα δεν αποφασίζουμε εμείς πρώτα απ' όλα οι παίκτες, αλλά εφόσον η διοίκηση αποφασίζει ότι θα στηρίξει τον προπονητή μας και θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλάνο, ναι, αυτό θα γίνει. Και εμείς οι παίκτες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να φέρουμε ξανά την ομάδα στους τίτλους. Ας αφήσουμε στην άκρη το μείον 14, ας πούμε ότι δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών και ας μείνουμε στο μείον 7. Για ποιο λόγο ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα, σίγουρα δεν ήταν ο περσινός ΠΑΟΚ, και για ποιο λόγο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και σε πολλά ντέρμπι, για ποιο λόγο παρουσίασε τη φετινή εικόνα μέχρι τώρα. Και αν όχι ένας λόγος, η πιο σημαντική κατά τη γνώμη σου. Όπως είπα και πριν, είναι πολλοί λόγοι και πολλές φορές δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε κιόλας. Σίγουρα τα χρόνια περνάνε, σίγουρα δεν μπορεί κάποιος παίκτης που έκανε 2 και 3 συνεχόμενα καλές χρονιές να πετύχει να κάνει και την τρίτη και τέταρτη χρονιά τα ίδια πράγματα. Όπως είπα και πριν, δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι. Κάποιοι παίκτες δεν θα είναι όσο φορμαρισμένοι τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως ήμασταν και λίγο άτυχοι σε αρκετά μάτς, ήμασταν τυχεροί φυσικά σε κάποια άλλα. Και φτάσαμε να είμαστε στο μείον 7. Όπως είπα και πριν, βέβαια, έχουμε και το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Οπότε δεν είναι κάτι που δεν γυρίζει. Γιατί με μία νίκη θα είσαι στους μείον 4, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Νομίζω, άστα που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε φέτος, νομίζω ότι ακόμα είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Με το χέρι στην καρδιά. Όταν ακούς, γιατί πέρσι άκουγες από όλο τον κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Φέτος η πλειονότητα του κόσμου λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν το ακούς αυτό, τι σου έρχεται στο μυαλό? Μου έρχεται στο μυαλό ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί όταν βγάζουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω ότι εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Όπως θα έλεγε ο καθένας φυσικά για την ομάδα του. Αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι όταν είμαστε αυτοί που πρέπει και έχουμε την απαιτούμενη απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες στην Ελλάδα. Ήταν κομβικό για το φετινό πρωτάθλημα αυτό το διπλό που έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα? Σίγουρα. Σίγουρα ήταν κομβικό. Μας κέρδισε μέσα στην Τούμπα. Ήρθε μετά το αποτέλεσμα και με την Ξάνθη. Ισοπαλία με την Ξάνθη. Οπότε μεγάλωσε τη διαφορά και γίνανε πιο δύσκολα πράγματα για μας. Αυτό το διπλό ήταν καθρέφτης των δύο ομάδων για τη φετινή σεζόν? Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καθρέφτης, γιατί αν κοιτάξουμε και το παιχνίδι, νομίζω έγινε ένα πολύ κακό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, χωρίς κάποιο φανταστικό ποδόσφαιρο ή κάτι τέτοιο. Ήταν καθρέφτης όσον αφορά την δική μας ατυχία και ίσως την τύχη που έχει φέτος με το μέρος του Ολυμπιακού. Χωρίς να θέλω να πω. Δεν είναι γκολ, αλλά θα σου αντιπαραθέσω εγώ ότι πέρσι με ανάλογο τρόπο νίκησε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο του Ολυμπιακού. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή. Προς Θεού, τίποτα δεν γίνεται με την τύχη. Αλλά ναι, ίσως να είναι καθρέφτης αυτό που είπα. Ένα αυτογκολ, μια καραμπόλα, μετά. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθούσε καμιά ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και δεν μας βόλευε εμάς φυσικά γιατί ήμασταν πίσω στο σκορ. Οπότε κάπως έτσι ήρθε το διπλό. Ας μιλήσουμε λίγο με βάση τη χθεσινή απόφαση για το μείον 14 που έχει διαμορφωθεί. Και σας φέρνει, σας προσγειώνει στην μάχη της δεύτερης θέσης με την ΑΕΚ. Καταρχάς, σε σχέση με την ΑΕΚ, τι πιστεύεις, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος φέτος από την ΑΕΚ? Ναι, γι' αυτό και υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά πριν την αφαίρεση. Εκτιμάς επίσης ότι τα τελευταία χρόνια με βάση τους τελικούς του κυπέλου έχετε πάρει και κάποιον, να το πω έτσι λίγο, τον αέρα της Ένωσης? Αυτό μπορεί να βγει στα play-off ή δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο αυτό? Σίγουρα ίσως να επηρεάζει λίγο ψυχολογικά και μαθητικά και την ΑΕΚ αρνητικά ότι 3 συνεχόμενα χρόνια βρισκόμαστε στο τελικό κυπέλου και κερδίζουμε εμείς συνέχεια. Νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει λίγο, αλλά αυτό που είπα, ότι στον αγωνιστικό χώρο ίσως δεν σε επηρεάζουν τόσο πολύ αυτά. Και αν και φέτος έχουμε πάρει μια ισοπαλία μας στο ΆΚΑ με πολύ καλή εμφάνιση που αξίσαμε την νίκη, νομίζω, και έχουμε κερδίσει όταν και. Όταν πρόσθετα, ίσως το καλύτερό σας ημίχρονο μαζί με τα παιχνίδια που κάνατε με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ναι, συμφωνώ. Ή το θυμάμαι πολύ καλά το παιχνίδι. Κερδίσαμε και μέσα στην Τούμπα. Νομίζω ότι ναι, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι έχουμε πάρει τον αέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπούμε και θα κερδίσουμε χωρίς προσπάθεια ή κάτι τέτοιο. Η ρεβάνση με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο όταν. Με το καλό θα γίνει, με το καλό θα επιστρέψετε στα γήπεδα. Είναι ρεβάνς με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, το βλέπετε θα το δείτε ως ένα παιχνίδι απαντήσεων ή λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης που ζούμε δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάπως έτσι την ώρα?
Αν αποφασιστεί ότι θα συνεχίσει το πρωτάθλημα και το κύπελο και μπούμε και παίξουμε, νομίζω θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη λόγω αυτά που συμβαίνουν αυτές τις ημέρες στην κοινωνία μας. Νομίζω ναι, θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν και εφόσον υπάρξει η μείωση και συνεχιστεί αυτό, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας κρατήσει μέσα στο μοναδικό στόχο που μας έχει απομείνει για τη χρονιά. Οπότε ναι, θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και θα τα δώσουμε όλα πραγματικά για να πάρουμε την πρόκληση. Ως ΠΑΟΚτζής, άκουγες από παλιά την κλασική ρίση, η οποία λεγόταν πολύ συχνότερα στην Αθήνα βεβαίως, ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει εικόνα όταν κατεβαίνει από τα Τέμπη. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το έχει αποβάλει αυτό. Θεωρείς ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, είναι η ομάδα η οποία, όπως έλεγε πρόσφατα ο Κυριάκος, κάθε χρόνο πια θα παίζει, άσχετα αν θα το κατακτάει ή όχι, θα παίζει για τον Τάμπλο. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει επίπεδο. Αυτό μπορεί να ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια που είπες για τα Τέμπη, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό. Έχουμε αποδείξει και με μεγάλες εμφανίσεις ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στη Νότια Ελλάδα. Και αυτό αποδείχθηκε και φέτος, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Νομίζω ότι φέτος δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ούτε απέναντι στον Ολυμπιακό, ούτε απέναντι στην ΑΕΚ. Και πήραμε θετικά αποτελέσματα, ας πούμε. Πάμε λίγο στα προσωπικά σου. Αν δούλεψες μια φορά καλά με τον Λουτσέσκου και ξεκίνησες να κάνεις πράγματα, με τον Φερέιρα πατήθηκε το κουμπί. Τι ήταν αυτό που σου έδωσε ο Άμπελ Φερέιρα και η καριέρα σου έχει πάρει αυτούς τους τελευταίους μήνες τον δρόμο που έχει πάρει? Το κύριο πράγμα που μου έδωσε ο κύριος Φερέιρα ήταν η ελευθερία επιθετικά. Δηλαδή, όταν η ομάδα επιτίθεται, πλέον παίζω σαν winger και όχι σαν αριστερό back. Και όταν η μπάλα χάνεται, ξαφνικά επιστρέφω ως αριστερό back. Σίγουρα αυτό θέλει περισσότερα τρεξίματα, αλλά ήταν κάτι που με βόλεψε και γι' αυτό έχω δείξει αυτά που έχω δείξει τη φετινή σεζόν και έχω πάει αρκετά καλά. Έχει πει για σένα μια ατάκα που δεν συνηθίζει να λέει προπονητής, ο Άμπελ Φερέιρα, σε χαρακτήρισε παίχτη παγκόσμιας κλάσης και εξέφρασε την άποψη ότι σε 2 χρόνια από τώρα θα παίζει στο εξωτερικό. Καταρχάς, πώς υποδέχτηκες αυτή την ατάκα του προπονητή σου? Εντάξει, σίγουρα με ευχαριστεί. Ο καθένας θα χαιρόταν αν ακούγε αυτές τις κουβέντες του προπονητή του. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και ελπίζω ότι να έχει δίκιο σε 2 ή 3 χρόνια ή οποτεδήποτε να παίξει ένα μεγάλο κλαμπ του εξωτερικού. Μ' αρέσει αυτό, το ελπίζω. Δεν κρύβεσαι, δεν κρύβεις τη φιλοδοξία σου, έτσι. Είσαι ένα παιδί 24,5, το οποίο έχει στο βάθος του μυαλού του έχει την προοπτική να παίξει στο εξωτερικό. Ποιο πρωτάθλημα θα προτιμούσες? Ίσως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Μου αρέσουν όλα τα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Σίγουρα δεν θα κρυφτώ, δεν θα πω ψέμα ότι δεν με ενδιαφέρει το εξωτερικό. Δεν θα με πίστευε κανείς στην πραγματικότητα. Απλά θέλω να γίνει σωστό timing. Όταν θα είναι όλα όπως πρέπει, η ομάδα θα είναι ευχαριστημένη με τα χρήματα που θα της δοθούν και θα τα βάλουμε κάτω, θα τα συζητήσουμε και όταν έρθει η ώρα να βρούμε τη σωστή στιγμή για να έρθει η μεταγραφή. Σήμερα οι πληροφορίες μιλούν για ενδιαφέρον της Αταλάντα. Έντονο ενδιαφέρον της Αταλάντα. Από όσες ομάδες έχουν ακουστεί, γιατί μου έλεγες και off the record πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ότι εντάξει, μην πιστεύεις και πάρα πολλά από αυτά που λέγονται και από αυτά που έχουν γραφτεί. Καταρχάς, το ενδιαφέρον της Αταλάντα πόσο ακούγεται? Πάρα πολύ καλό. Μια ομάδα που έπαιξε στη Champions League φέτος είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πολύ καλή πορεία στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Είναι και πολύ καλή περίπτωση. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται μια πρόταση η οποία είναι πολύ καλή για την ομάδα οικονομικά, αλλά να το πω λαϊκά, εσένα δεν σε φτιάχνει, παιδί μου. Τι κάνεις εκεί? Νομίζω υπήρχε μια πρόταση από την Τουρκία, αν κάνω λάθος, διέψευσέ με. Ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον πριν από λίγους μήνες. Δεν γνωρίζω κάτι για την Τουρκία, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εφόσον έρθει μια πρόταση που θα ευχαριστεί μόνο την ομάδα, εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, δεν ξέρω για πώς θα γίνει η μεταγραφή. Σίγουρα πρέπει να είναι και οι 2 πλευρές ευχαριστημένες, και οι 3 μάλλον, και η ομάδα που θα έρθει να αγοράσει κάποιο παίκτη, και ο ίδιος ο παίκτης και η ομάδα. Δεν γίνεται όταν κάποιος είναι δυσαρεστημένος. Δεν γίνονται έτσι μεταγραφές, αυτή είναι η αλήθεια. Θα άφηνες τον ΠΑΟΚ για να πας για καλά λεφτά σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα θεωρούσες ότι θα σε ανεβάσει ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά θα είχε πολύ καλά λεφτά? Όχι, δεν θα το έκανα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την ηλικία, ειδικά
Όχι, θα προτιμήσω να πάω σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ίσως με λιγότερα λεφτά, ίσως μια μικρή ομάδα που λέει ο λόγος, από το να φύγω για ένα πρωτάθλημα που δεν είναι ανταγωνιστικό για κάποια χρήματα παραπάνω. Τούτη την ώρα που συζητάμε, πώς νιώθεις τον εαυτό σου? Νιώθεις ότι έχεις λίγα ακόμα βήματα να διαβίσουμε τον ΠΑΟΚ ή ότι είσαι έτοιμος αν αύριο το πρωί, αν το καλοκαίρι, έρθει μια πρόταση άνω των 10 εκατομμυρίων στην ομάδα σου και βρεθείς μπροστά στο αποφασίζω τώρα? Είσαι έτοιμος ψυχολογικά? Είμαι έτοιμος, ναι. Και νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση στη ρήτρα μου, νομίζω ότι η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα. Οπότε, ναι, θα ήμουν έτοιμος. Με έναν εξαιρετικό τρόπο προλαβαίνεις τις επόμενες ερωτήσεις μου. Η ρήτρα είναι ύψους 10 εκατομμυρίων. Ναι, ναι. Είναι μια ρήτρα που για τα δυνατά ευρωπαϊκά κλαμπ δεν είναι τίποτα το φοβερό. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό ποσό. Αλλά για τα ευρωπαϊκά κλαμπ δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι, στα ποσά που παίζουν οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό δεν είναι κάτι φοβερό. Ισχύει. Να υποθέσω ότι έχετε μιλήσει με τον κύριο Σαββίδη πάνω σε αυτό το ζήτημα καθόλου. Πώς βλέπει εκείνος δηλαδή την υπόθεση, το project, το ασημικό, όπως θα λέγαω εγώ, Δημήτρης Γιαννούλης? Δεν έχω μιλήσει ούτε ο μάνατζερ μου. Περιμένουμε κάποια πρόταση για να χειροπιαστεί, όπως λέμε, για να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε. Εφόσον δεν έχει έρθει κάτι, συνεχίζω στον ΠΑΟΚ, το μυαλό μου είναι εδώ. Θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα συζητήσουμε και ελπίζω να βρούμε μια λύση. Ο προπονητής τι σου λέει πάνω σε αυτό? Γιατί εκείνος ήταν ο πρώτος ο οποίος δημοσίως τοποθετήθηκε και είπε για ένα παιδί, ένα αριστερό μπακ παγκόσμιας κλάσης που σε 2 χρόνια μπορεί να παίξει στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτά που είπε στη συνέντευξή του, μου είχε πει λίγες εβδομάδες πριν και σε μένα, ότι σε 1-2 χρόνια θα έρθει η στιγμή που θα είσαι πιο έτοιμος να πας σε μια πολύ μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Μέχρι τότε θα πρέπει να κάνεις υπομονή και να δουλεύεις σκληρά. Αυτά ήταν τα λόγια του. Για μία ακόμα φορά θα επικαλεστώ, επειδή είσαι στο πατρικό σου και επειδή είσαι παιδί της οικογένειας, θα επικαλεστώ για μία ακόμα φορά την οικογένειά σου να μας πεις. Δεν γίνεται να μην το έχετε συζητήσει, να μην το έχετε βάλει στο οικογενειακό τραπέζι με τον πατέρα σου και με τον αδερφό σου, με την οικογένειά σου συνολικά. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχουν σε αυτό το ζήτημα? Σίγουρα χαίρονται, ειδικά όταν ακούγονται τέτοια πράγματα για μένα, για μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, χαίρονται. Το έχουν ξαναζήσει βέβαια όταν ο αδερφός μου έφυγε σε μικρή ηλικία για την Κολονία, στη Γερμανία. Οπότε πέρασε κι αυτός καλά, σχεδόν είχε ένα τραυματισμό εκεί για πολλούς μήνες. Του άρεσε η προοπτική του εξωτερικού, γενικά ο τρόπος δουλειάς των ποδοσφαιριστών, ο τρόπος ζωής. Οπότε θα ήταν θετική, πιστεύω, και αυτή, εφόσον με ευχαριστούσε και εμένα, όπως είπα πιο πριν. Τι ομάδα είσαι στο εξωτερικό? Ποια ομάδα έτσι συμπαθείς πριν ομάδα είσαι? Ποια ομάδα συμπαθείς περισσότερο ή συμπαθείς πιτσιρικάς? Πρόσεχε, γιατί είναι σοβαρή απάντηση. Η Τσέλσι μου άρεσε. Ναι. Ναι, ναι. Η Τσέλσι. Με Φρανκ Λάμπαρτ. Είναι συνηθισμένη απάντηση. Από Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν είναι συνηθισμένη απάντηση. Συνήθως θα ακούσεις Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Λίβερπουλ, United, Juventus. Ναι, μου αρέσει η Τσέλσι λόγω του Φρανκ Λάμπαρτ. Τότε πιο μικρός που ήμουν και παρακολουθούσα, έπαιζε ο Λάμπαρτ και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτη. Και γίνεται και πάρα πολύ καλή δουλειά στην Τσέλσι. Η εκτίμησή σου είναι ότι, μάλλον η προσδοκία σου έχει εκτίμηση. Η προσδοκία σου είναι να πας σε ένα κλαμπ στο οποίο θα μπορείς να μπεις απευθείας να παίξεις, γιατί υπάρχει και το κίνδυνος να πας και να χρειαστεί χρόνος, να χρειαστεί πάλι, να χρειαστεί μονομαχία. Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Σίγουρα, ακόμα και όταν πηγαίνεις μεταγραφή κάπου και εξοδεύουν ένα αξιοσημείωτο ποσό, σίγουρα δεν σου λέει κάποιος ότι θα παίξεις όπως και να έχει. Οπότε πάλι και μάχη θα χρειαστεί σε όποια ομάδα και να πάω. Οπότε είμαι έτοιμος γι' αυτό, αν και όταν γίνει, να διεκδικήσω τη θέση μου. Ποιος θα φύγει πιο νωρίς, εσύ ή ο Λιμιός? Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω αν φύγουμε κιόλας. Πάντως είσαστε σίγουρα δύο από τα παιδιά που αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο καμαρώνει και σίγουρα μπορεί να σας δει στο εξωτερικό. Να σε καλά. Επίσης, έχουμε την τύχη ως Ελλάδα να διαθέτουμε αυτή τη στιγμή δύο από τα καλύτερα αριστερά μπακ που μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Κώστα Τσιμίκας και Δημήτρης Γιαννούλης. Πες μου λοιπόν, τι καλύτερο έχεις εσύ από τον Τσιμίκα και τι καλύτερο έχει ο Τσιμίκας από εσένα? Ο Κώστας πραγματικά κάνει και αυτός μια πολύ καλή σεζόν. Είμαστε συμπαίκτες στην Εθνική, είναι πολύ καλό παιδί, έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα όπως θα νομίζει κάποιος φίλαθλος ότι υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ μας ή κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Κάνει πολύ καλή σεζόν για αυτός. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι έχει καλύτερο αυτός, τι έχω καλύτερο εγώ, εντάξει. Αλλά
πραγματικά είμαστε δύο πολύ καλά αριστερά μπακ. Και όπως και ο Κούτερς είναι πολύ καλό αριστερό μπακ, άσχετα που έχει τροματισμό τώρα. Και ο Σταφυλίδης που άσχετα που αγωνίζεται ως αριστερό στόπερ. Υπάρχουν πολλά αριστερά. Είναι καλό το καλούπι. Το καλούπι στην Ελλάδα είναι καλό. Ναι, μετά από καιρό υπάρχουν αριστερά μπακ στην εθνική. Οπότε ελπίζω να συνεχιστεί έτσι η καλή δουλειά και να έχουμε και περισσότερους παίκτες σε όλες τις θέσεις. Αν και ο Σταφυλίδης αρχίζει και βρίσκει μια άλλη θέση με τον Φανσίπ, αλλά για το κεφάλαιο Φανσίπ, εθνική ομάδα, θα μιλήσουμε αφού κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό. Δημήτρη, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Σε ευχαριστώ. Ναι. Μια εντυπωσιακή λίστα. Πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας. Νικητής Champions League. Νικητής Europa League. Πρωταθλητής Ευρώπης και φιναλίστ κόσμου. Πρώτο σκόρερ στη Γερμανία. 5 κερδισμένα πέναλτι. 2 ανατροπές. Ημίχρονο τελικό. Και 3 χατρίκ συνδαλία. Τι άλλο υπάρχει? Εδώ τα έχει όλα. Intervetten.gr. Επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα με τον Τούρμπο Δημήτρη Γιαννούλη, όπως τον λέω εγώ. Είσαι πυροβολάς και στις απαντήσεις σου, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις, όπως είσαι στο γήπεδο, έτσι από εγκεκριμένη ταχύτητα πηγαίνεις και στις απαντήσεις. Νομίζω ότι ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος προπονητής φέτος που παίζει, όχι νομίζω, είναι δεδομένο, που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία σου, εκτός από τον Άμπελ Φερέιρα, είναι ο προπονητής Εθνικής Ομάδας, ο Τζον Φανσίπ. Ο οποίος αυτός και αν ξεμπολιάζει αυτοπεποίθηση, σε χρήση βασικού στην Εθνική Ομάδα. Και κάνεις επίσης το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Πες μας δύο κουβέντες για τον Ολλανδό. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής με Ολλανδική νοοτροπία που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Ακόμα και μετά από όταν έχουμε δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα με την εθνική, οι προπονήσεις δεν ρίχνουν ρυθμό ποτέ. Ήταν κάτι που μας παραξένευσε στην αρχή, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, ειδικά όσοι παίζουμε μόνο στην Ελλάδα, δεν έχουμε παίξει στο εξωτερικό. Πολύ καλός άνθρωπος, μπορείς και να συνοηθείς μαζί του, να μιλήσεις για οποιοδήποτε θέμα έχεις. Σε πιάνει, θα σου μιλήσει, θα σου δώσει συμβουλές, θα σου εξηγήσει τον τρόπο που θέλει να παίζει η ομάδα. Και αυτό που είπες θα σου δώσει αυτοπεποίθηση όταν μπεις στον αγωνιστικό χώρο να κάνεις αυτό που ξέρεις. Νομίζω φαίνεται ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα στην Εθνική και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ και στους δημοσιογράφους και στο κοινό το γεγονός ότι είδαμε μετά από πολλά χρόνια την εθνική ομάδα να μην προσπαθεί να πάρει ένα αποτέλεσμα, να προσπαθεί να το κερδίσει το αποτέλεσμα, να παίζει δηλαδή ένα ποδόσφαιρο επιθετικό να το κερδίσει. Και μάλιστα είχαμε την απορία ότι πιστεύαμε, μάλλον οι περισσότεροι, ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν το είχατε αυτό. Σας βγάζει στοιχεία του ποδοσφαιρικού σας χαρακτήρα ο Φαντσίπ που δεν ξέρατε αν τα είχατε. Ως ομάδα μιλάω, έτσι. Και ως παίκτης, αλλά ως ομάδα. Ναι, αυτό ισχύει. Όταν ειδικά στα 2-3 τελευταία παιχνίδια, ειδικά με Βοσνία και Αρμενία και με Ιταλία που κάναμε εντάξει μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά η δυναμική της Ιταλίας είναι πολύ μεγάλη, εννοείται. Μπήκαμε στο γωνιστικό χώρο πραγματικά για να κερδίσουμε. Δημιουργούσαμε φάσεις, πιέζαμε τον αντίπαλο στο δικό του μισό και δεν περιμέναμε απλά πότε θα μας κάνουν κάποια φάση, πότε θα δεχτούμε ένα γκολ, μήπως και αντιδράσουμε. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι οι παίκτες. Το δουλεύαμε στις προπονήσεις ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν μπαίνεις και το κάνεις στο αγωνιστικό χώρο, είναι τελείως διαφορετικό. Μπήκαμε, κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις, πήραμε κάποια αποτελέσματα που ίσως να μην είχαν μεγάλη σημασία. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι δείχνουμε ποιος πρέπει να είναι ο τρόπος δουλειάς και ο δρόμος για να ακολουθήσουμε με την εθνική ομάδα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, νομίζω και θα συμφωνήσεις, το γεγονός της εμπιστοσύνης που δείχνει σε όλη τη νέα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτός ο προπονητής. Σε εσείς, είναι ο Λιμιός, ο Γαλανόπουλος, είναι ο Χατζηδιάκος, είσαστε παιδιά, αρκετά νέα παιδιά. Και έχετε την πλήρη εμπιστοσύνη του προπονητή. Είναι και ο Παυλίδης, είναι πολλά νέα παιδιά και δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έτσι έχει μάθει και από την οτροπία του λόγω του Ολλανδικού πρωταθλήματος που ισχύει αυτό το πράγμα. Και μπαίνουμε στον γνωστικό χώρο και δίνουμε τα πάντα πραγματικά. Μπορεί να μην έχουν, όπως είπα και πριν, να μην έχουν μεγάλη σημασία αυτοί οι αγώνες που παίξαμε. Αλλά δείξαμε πραγματικά ότι όλοι θέλουν να αγωνιζόμαστε για την εθνική και θέλουμε να τη φέρουμε στο επίπεδο που τη αναλογεί. Και γιατί όχι να μπούμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, το παγκόσμιο κύπελο σίγουρα είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Το ζήτημα είναι να μπορέσει η εθνική ομάδα, η οποία το 2014 έφτασε στη Βραζιλία μια ανάσα από τους 8 του παγκοσμίου κυπέλου και από το 2014 μέχρι πρόσφατα η πορεία της ήταν τραγική ποδοσφαιρικά. Ναι, δεν μπήκαμε σε ούτε μια μεγάλη οργάνωση. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, με ήττες από Φερόε, από ομάδες που δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μας.
Θέλω να σε ρωτήσω για τον Ολλανδό το εξής. Το πρόβλημα που υπήρχε για την εθνική ομάδα δεν ήταν μόνο καθαρά ποδοσφαιρικό. Και έχει υποθεί και έχει αναλυθεί αυτό, έτσι. Είχε να κάνει και με την τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και την πλήρωσε η εθνική ομάδα αυτό. Έχει καταφέρει ο Ολλανδός να έχει βάλει σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω στην εθνική, να είσαστε έξω από αυτή την τοξικότητα την οποία τη ζούμε και τώρα, δυστυχώς, Δημήτρη? Σίγουρα, όταν επικρατούν άθλιες εικόνες και καταστάσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, σίγουρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη η εθνική. Οπότε, ναι, το έχει καταφέρει μέσα σε μεγάλο βαθμό ο προπονητής να τα αφήσει όλα απ' έξω, να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ερχόμαστε στην εθνική και δουλεύουμε μόνο για την εθνική, για να τη φτάσουμε ψηλά και όχι μόνο για την εθνική, γιατί μέσα από την εθνική κάνουμε καλό και στους εαυτούς μας. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι εθνική και μετά ο κάθε παίκτης ξεχωριστά. Οπότε, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να δίνει το 100% για να κερδίζει η ομάδα. Αυτό είναι που ισχύει πλέον στην εθνική. Δημήτρη, μια και αναφέρθηκα στην τοξικότητα, πόσο σε ενοχλεί όλο αυτό ως πρωταγωνιστή, γιατί εσείς ποδοσφαιριστές είστε πρωταγωνιστές. Πόσο σε ενοχλεί όλο αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είπα νωρίτερα, γιατί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ήταν, να το πω έτσι, πρωταγωνιστές και σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να μου πεις πόσο σε ενοχλεί να ακούς δηλώσεις, ανακοινώσεις, εμπριστικές συμπεριφορές. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να τα ακούς, να τα βλέπεις, να ζεις κιόλας καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και θα ήταν καλύτερο και για το ίδιο το ποδόσφαιρο να έχουν σταματήσει όλα αυτά. Συμβαίνουν κάποια πράγματα όμως και μάλλον δεν μπορούν να σταματήσουν, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο να βγαίνουμε όλοι χαμένοι. Σας επηρεάζει όλο αυτό? Σκέφτεστε, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, περνάει από το νεανικό μυαλό σου, άντε ρε παιδί μου, μήπως φύγω μια ώρα αρχίτερα, όχι από τον ΠΑΟΚ, από αυτό το ποδόσφαιρο? Δεν θα το έλεγα ότι περνάει, απλά θα έλεγα ότι ίσως με στεναχωρεί λίγο όλο αυτό που συμβαίνει και μέσα μου δεν νιώθω ότι χαίρομαι 100% αυτό που κάνω. Αυτό ίσως. Όχι, πολύ, όχι ότι θα ήθελα να φύγω από όλο αυτό, θα ήθελα να φτιάξω όλο αυτό καλύτερα. Mm-hmm. Πόσο αποδίδεται δικαιοσύνη στον αγωνιστικό χώρο τα τελευταία χρόνια με τους ξένους διαιτητές? Είναι καλύτερα από τους Έλληνες ή όχι? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα. Μόνο ένα στοιχείο μπορώ να πω που παρατηρώ εγώ ότι είναι διαφορετικό, ότι οι ξένοι διαιτητές απλά αφήνουν το παιχνίδι περισσότερο να παίζει. Μπορεί κάποιες φορές να είναι λάθος αυτό, λόγω ότι υπάρχουν κάποια φάουλ που δεν τα δίνουν και το παιχνίδι συνεχίζεται. Μόνο αυτό το στοιχείο μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερα ή καλύτερα. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Σε ό,τι αφορά την έλευση του βάρου στη ζωή μας. Ναι, αυτό δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά. Τώρα πλέον οι σημαντικές αποφάσεις παίρνονται μέσω VAR, οπότε δεν νομίζω και αλλάζει κάτι. Δεν μου λες πώς μπορεί να νιώσει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βάλει γκολ ή πανηγυρίζει τον γκολ της ομάδας του και μετά περιμένει ένα λεπτό, ενίοτε και πέντε στην Ελλάδα, αν σωστά πανηγύρισε. Το πάθαμε τώρα πρόσφατα εμείς με τον Ολυμπιακό στην Ήτα στην Τούμπα. Όταν σκοράραμε, πανηγυρίσαμε και μετά από τρία λεπτά ακυρώθηκε τον γκολ. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ άσχημο. Δεν είναι όμως μια μορφή δικαιοσύνης που πρέπει να αποδίδεται μέσω της τεχνολογίας? Ναι, είναι έτσι, αλλά χάνεται ο ρομαντισμός νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος να υπάρχει το VAR. Δεν το κρίνω εγώ, αλλά ο ρομαντισμός σίγουρα χάνεται μέσα από αυτό. Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Σε ένα χρόνο από τώρα, πού να σε ψάξω για συνέντευξη? Δεν μπορώ να ξέρω. Στην Κατερίνη όχι πάντως, σίγουρα. Στην Κατερίνη όχι πάντως. Κοίταξε να σου πω. Περίμενα την ώρα που σε ρώτησα να μου απαντούσες αγαπημένη ομάδα, να μου απαντούσες United. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά μέσα από την ψυχή μου σου εύχομαι στη Τσέλσι και οπουδήποτε θέλεις εσύ, πάνω απ' όλα να είσαι υγιής. Αυτό μετράει. Να είμαι το λυγής, ειδικά να βγούμε από όλο αυτό λυγής. Και η ζωή. Αυτό που κάνεις γιατί το ευχαριστιέσαι, το βλέπω. Είσαι ένα παιδί που το απολαμβάνει πια αυτό που κάνει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κλείνοντας, τι θα συμβούλευες τα νέα παιδιά για να, όταν μάλλον, τι πρέπει να κάνουν για να αντέξουν στις διαδικασίες των δανεισμών και δι' των αλλεπάλληλων δανεισμών? Είμαι καταλληλότερος για να το πω. Και νομίζω με τέτοια προϊστορία είσαι ένας από τους καταλληλότερους. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαδικασία, αλλά το σκεπτικό είναι ότι γίνεται για το καλό του παίκτη. Όταν
εγώ, ο Γιαννούλης, δεν θα είχα θέσει στον ΠΑΟΚ χωρίς παιχνίδια, τότε θα ήταν καλύτερο να φεύγω δανεικός. Και έτσι έγινε. Πήγα σε πολλές ομάδες, πήρα αυτά που έπρεπε και γύρισα πιο έτοιμος. Σίγουρα γίνεται για καλό και δεν θα πρέπει να υπάρχει το σκεπτικό ότι δεν με θέλει η ομάδα η οποία ανήκω, οπότε και εγώ γιατί να προσπαθήσω να τα δώσω όλα, να είμαι καλός σε αυτήν την ομάδα αφού δεν θα γυρίσω. Δεν είναι έτσι. Εγώ ίδιος από τον Ατρόμητο όταν ήμουνα, ήξερα ότι με βλέπουν ομάδες του εξωτερικού. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Πάγκος να μην ήθελε να με γυρίσει ότι πίσω ότι θα τελειώνει εκεί η ποδοσφαιρική μου καριέρα. Δεν είναι έτσι. Αλλά συνήθως γίνεται, υπάρχει δικαιοσύνη και στο ποδόσφαιρο και σε αυτόν τον τομέα, ότι αν κάνεις αυτό που πρέπει και το κυνηγάς και προσπαθείς, τότε θα σου έρθουν όλα όπως θέλεις. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου και περιμένουμε ξανά να σε απολαύσουμε στους αγωνιστικούς χώρους και με τον ΠΑΟΚ και με την εθνική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας συντροφεύσατε σε ένα ακόμα face to face. Να είστε καλά. Θυμίζω, μένουμε σπίτι, παράγουμε από το σπίτι, απολαμβάνουμε το Πάσχα, το φετινό Πάσχα στο σπίτι, για να είμαστε όλοι μια χαρά μετά στη συνέχεια. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε.